Καλησπέρα Μελβούνη, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα που σας παρουσιάζει για άλλη μία Δευτέρα ο Γιώργος Ζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης. Που αλλού εδώ στο κανάλι 31 Extra Edition παρών μαζί σας για τα περίπου 25-26 λεπτά. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Μιχάλη και στους φίλους τηλεθεατές. Απόψε έχουμε τρίτη εκπομπή, τα έχουμε καταφέρει, εντάξει. Μέχρι τώρα καλά πάμε, σε καλό δρόμο. Όσο λείπει ο Πλάτων, καλά τα πάμε. Ναι. Λοιπόν, αλλά δεν θα χάσετε τον Πλάτων, μαζί μας και ο Πλάτων σαν ρεπόρτερ με το μεγάλο του οδηπορικό. Και πάμε στα Μέθανα απόψε. Μέθανα, τουριστικό μέρος και βέβαια καλό είναι κάθε τόσο να βλέπουμε τις τουριστικές ταινίες, αλλά έχει μια άλλη μορφή, άλλη εικόνα όταν ένας δικός μας, εντός εισαγωγικών, παρουσιάζει και κάτι από τη μαμά πατρίδα. Στα Μέθανα. Ναι, αλλά ξεκινάει το ταξίδι από τον Πειραιά. Και πάμε να δούμε τον Πλάτωνα Δενεζάκη. Βρισκόμαστε στον Πειραιά. Ο πρώτος μας σταθμός από τις καλοκαιρινές αποδράσεις είναι τα Μέθανα. Νομίζω ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε την ευκαιρία όταν βρεθούμε εκεί στα Μέθανα να σας δώσουμε. Θα επιβιβαστούμε σε λιγάκι στο Απόλλο, Απόλλων Ελλάς, να απολαύσουμε και λίγο από την διαδρομή και βεβαίως να σας δώσουμε και εσάς έτσι μια μικρή γεύση από αυτό το ταξίδι στα Μέθανα.
που βρεθήκαμε στα Μέθανα, μια μικρή χερσόνησος ανατολικά της Πελοποννήσου και νοτιοδυτικά του Πειραιά. Βρίσκεται ανάμεσα σε μικρά νησάκια του Αργοσαρονικού. Να πούμε ότι είναι ότι πρέπει για ολιγοήμερες διακοπές. Είναι σχεδόν 2,5 ώρες από τον Πειραιά και μπορείς να έρθεις στα Μέθανα και μέσω οδικού δικτύου και βεβαίως μπορείς να έρθεις και μέσα από τον Πειραιά με το καράβι, το πλοίο της γραμμής. Να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν γύρω-γύρω εδώ στην περιοχή των Μεθάνων και να πούμε και δύο λόγια. Πάρα πολύ ωραία τα Μέθανα, Μιχάλη, έτσι. Και όχι μόνο. Τα οποία φημίζονται για τα λουτρά τους και τις ιαματικές πηγές. Είναι ένα μέρος πολύ θαυμάσιο. Αξίζει όσοι έχουν την ευκαιρία, έστω και αυτό το λίγο καιρό που έχει μείνει καλοκαίρι, που καλοκαιριάζει στην Ελλάδα, να επισκεφτούν. Θα πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, αλλά όταν επιστρέψουμε δεν τελειώνουμε. Όχι, συνεχίζουμε με τα Μέθανα. Γιατί να αφήσεις τους άλλους να σου προλάβουν τις καλύτερες τιμές? Αθηνάς Deli. The ultimate European delicatessen. Visit our family-owned business and enjoy amazing prices on our products. Αθηνάς Deli. Ένα παντοπολείο βγαλμένο από τα παλιά φιλοξενεί στα ράφια του την κληρονομιά της ελληνικής γης και σας περιμένει στην καρδιά του Preston Market με τιμές πιο προσιτές από ποτέ. Αθηνάς Deli. Της Αθηνάς και του Δημήτρη Κατσαρού. 28 The Center Way, Preston Market. Αθηνάς Deli. The ultimate European delicatessen. Αθηνάς Deli. Δεν θα βρεις τιμές αλλού, σαν κι αυτές του Κατσαρού. Τα Μέθανα είναι η λουτρόπολη της Αττικής. Ένας ελκυστικός, θα λέγαμε, προορισμός με ηφαιστιακά τοπία. Έχει πραγματικά όμορφες παραλίες και ιαματικές πηγές. Η μία είναι στον Άγιο Νικόλαο, θα πάμε λίγο αργότερα. Η άλλη είναι η πηγή του Παυσανία, έτσι λέγεται, και η τρίτη είναι γύρω στα 500 μέτρα από το λιμάνι. Θιούχες πηγές, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε το μνημειώδες κτίριο των θιούχων πηγών των Μεθάνων. Τα πλούσια θιούχα νερά με το χαρακτηριστικό γαλακτώδες χρώμα και την έντονη, μάλλον δυσάρεστη θα λέγαμε, οσμή του Μεθανίου, χύνονται στη θάλασσα ανατολικά και πολύ κοντά στο ιστορικό κτίριο των λουτρών, ακριβώς στην είσοδο της Λουτρόπολης των Μεθάνων. Εκεί υπάρχει μια μικρή σκάλα σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο για εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα, η οποία τοπικά είναι ζεστή χειμώνα-καλοκαίρι. Η χαρακτηριστική μυρωδιά ίσως να έδωσε και το όνομα σε όλη τη Χερσόνησο. Μέθανο λοιπόν από την οσμή του Μεθανίου. Η ιαματική θαλάσσια έκταση είναι μεγάλη, που βρίσκεται παραδίπλα από την πηγή και αρχωράει αρκετούς λοόμενους για μπάνιο. Ωστόσο, όπως είπαμε, η μυρωδιά για κάποιους συνηθίζεται και για κάποιους όχι. Κυρίες και κύριοι, όπως μας ενημέρωσαν, δυστυχώς λένε ότι λόγω κακοδιαχείρισης η επιχείρηση των ιαματικών πηγών των Μεθάνων έχει κλείσει οριστικά. Και όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, τα κτίρια και οι ειδικές αίθουσες έχουν εγκαταλειφθεί και κάποια έχουν μισογκρεμιστεί. Ωστόσο, όπως προαναφέραμε, τα θιούχα νερά της πηγής χύνονται στη θάλασσα, όπου και εκεί πολλοί αποφασίζουν και κάνουν εκεί πλέον τα θεραπευτικά τους μπάνια. Παραδίπλα επίσης υπάρχει υδροθεραπευτήριο, ξενοδοχείο οργανωμένο που παρέχει πρόγραμμα ειδικό για θεραπευτικό τουρισμό. Σε αυτό το υδροθεραπευτήριο γίνονται φυσικά λουτρά, θερμά λουτρά και υδρομασάζ, τα οποία ενδεικνύονται για χρόνιες παθήσεις όπως
ρευματικά, αρθρίτιδες, νευραλγίες, ισιαλγίες, παθήσεις του αυχένα, δερματοπάθειες και γυναικολογικές παθήσεις. Να πούμε ότι σε αυτό το οργανωμένο υδροθεραπευτήριο υπάρχει αίθουσα αποδυτηρίων και λειτουργεί εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα. Υπάρχει επίσης αίθουσα μασάζ φυσικοθεραπείας. Η πηγή των μεθάνων, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν μόνο και δεν είναι μόνο έτσι για τις παθήσεις αυτές καλό. Ήταν και μια πηγή οικονομική που βοηθούσε πάρα πολύ την Χερσόνησο, η λειτουργία αυτών των πηγών, των ιαματικών και όχι μόνο. Δυστυχώς και πάλι λέμε προσωρινά, οριστικά λένε κάποιοι ότι οι πηγές αυτές πλέον έχουν κλείσει. Κάποιοι άλλοι λένε ότι προσωρινά ίσως κάποιοι άλλοι να αναλάβουν την διαχείριση των πηγών αυτών. Κυρίες και κύριοι, βαδίζουμε προς τα χλωρονατριούχα λουτρά Αγίου Νικολάου, τα οποία βρίσκονται βόρεια της πόλης των Μεθάνων, επί της παραλίας, σε πολύ κοντινή απόσταση. Εύκολη πρόσβαση και με τα πόδια από τον παραλιακό δρόμο. Η πηγή των λουτρών του Αγίου Νικολάου Μεθάνων είναι σχεδόν σε μια σπηλιά κάτω από το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Εκεί σώζονται και μάλιστα εντυπωσιακά ερείπια αρχαίων λουτρών, τα οποία δυστυχώς δεν είναι επισκέψιμα. Όπως είχαμε πει, λόγω κακοδιαχείρισης και σε αυτά τα νερά έπεσε λουκέτο. Όπως θα δείτε παρακάτω στο ρεπορτάζ μας, μια κυρία που επισκέφτεται χρόνια τώρα τα λουτρά για την υγεία της, με τον δικό της απλό τρόπο μας εξηγεί και για αυτή την κακοδιαχείριση, την εγκατάλειψη και αυτών των λουτρών και το λουκέτο. Τα νερά, ευτυχώς θα έλεγε κανείς, διοχετεύονται σε μια διαμορφωμένη κοιλότητα δίπλα στην παραλία και είναι ελεύθερα. Κατά καιρούς τα νερά είναι πάρα πολύ ζεστά, ακόμα και το χειμώνα. Στην κοιλότητα αυτή χωράνε 2-3 άτομα το πολύ. Δυστυχώς όμως και πάλι τα δωμάτια με τις ειδικές πηγές, θα δείτε παρακάτω ότι είναι πλέον και αυτά κλειστά και διακρίνεται η εγκατάλειψη που η εικόνα μιλάει από μόνη της και σου προκαλεί θλίψη. Γιατί να αφήσεις τους άλλους να σου προλάβουν τις καλύτερες τιμές? Αθηνάς Deli. The ultimate European delicatessen. Visit our family-owned business and enjoy amazing prices on our products. Αθηνάς Deli. Ένα παντοπολείο βγαλμένο από τα παλιά, φιλοξενεί στα ράφια του την κληρονομιά της ελληνικής γης και σας περιμένει στην καρδιά του Preston Market με τιμές πιο προσιτές από ποτέ. Αθηνάς Deli. Της Αθηνάς και του Δημήτρη Κατσαρού. 28, The Center Way, Preston Market. Αθηνάς Deli. The ultimate European delicatessen. Αθηνάς Deli. Δεν θα βρεις τιμές αλλού, σαν κι αυτές του Κατσαρού. Και εδώ είμαστε στον Άγιο Νικόλαο, σε μία από τις εναπομείναντες πηγές που υπάρχουν για τα λουτρά. Εδώ είναι ο Άγιος Νικόλαος. Thank you.
και από εκεί το ιδιώτη έχει μέσα τα μπάνια. Εδώ τι είναι, Λουτρά? Ήταν τα μπάνια ζεστά. Τα κλείσανε? Γιατί τα κλείσανε? Κάτι δεν πληρώνανε, κάτι κάνανε. Α, δεν πληρώνανε και... Ενώ πρώτα είχε εδώ ξέρετε κόσμο. Και τις αυλές δεν νοικιάνε. Αλλά κάτι, κάποια κομμήτα κάνανε. Κατάλαβα. Και... πρώτα να βρίσκεσαι εδώ το μάτιο. Ναι, έδινε το ΙΚΑ. Σε την 20η μπάνια. Τότε άκοψε αυτό και το ΙΚΑ. Τα έκοψε το ΙΚΑ. Αλλά κλείσανε και την πηγή εδώ στον Άγιο Νικόλα. Και εδώ. Και εδώ σου μέτρα το χειμώνα που ήμουν. Μου λέει έχει 26 συστατικά. Και εδώ του έχω κάνει εγώ πάλι. Δεν κατάλαβα εδώ. Μου λέει και από εδώ. Βλέπει από κάτω η γη. Και κάνει και θα είσαι και. Είναι λέγε πολλέ αυτέ. Αλλά είναι πράγματι καλό. Γιατί εγώ έχω αυτή την κάρτα. Το χέρι μου βλέπετε. Εντάξει, προσπαθώ να τα κάνω 15-20 μπάνια τα κάνω. Αυτό το κομμάτι δηλαδή εδώ κάνει μπάνια και είναι, σου κάνει έχει καλό. Πολύ καλό και στα πόδια μου. Πρώτα ξέρει πώς μου είχε. Ζούσανε. Εδώ τους κόψαν τα χέρια. Ούτε καφενείο υπάρχει, ούτε τίποτα. Και τις κλείσανε όλες τις πηγές, ναι, έτσι. Δεν πληρώνει τους φόρους. Ναι. Κάτι κάνανε. Είχε καλά που πήγαινε και εγώ στον Πειραιά, γρήγορο. Ξέρετε να μπορείτε. Τα βερθίνια. Ναι, τα κόψα. Τα λεφτά πάνε και άφησα να μπει σωστά που λέω. Εδώ πώς δεν μπορείς να μπεις εδώ, σαν αυτά. Εδώ ήταν τα λεφτά κανονικά, εδώ μέσα. Ναι, από την πόρτα. Από την πόρτα. Τα κλειδώσαμε. Και εκεί μέσα είχε νερά, έτσι, πηγές. Τα μπάνια. Τα μπάνια. Αλλά τα έχουν εγκαταλείψει. Ναι. Και όπως μας είπε και η κυρία, απλά τα είχαν δώσει σε ιδιώτες. Και δεν πήγανε καλά τα πράγματα, ποιος ξέρει. Και από ό,τι λένε κάτοικοι δηλώσανε πτώχευση. Και οι τρεις πηγές που υπήρχαν και τραβούσανε πολύ τουρισμό τοπικό, Έλληνες και ηλικιωμένους κυρίως που ερχόντουσαν να κάνουν τα ιαματικά τους μπάνια. Αλλά τελικά, όπως ακούσαμε και από την κυρία, κάτι δεν πήγε τόσο καλά οικονομικά και τα εγκαταλείψανε. Και γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο, ενώ είναι Αύγουστος καιρός, είμαστε γύρω στις 7-8 Αυγούστου και θα έπρεπε να έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν έχει εγκατάλειψη, γιατί δεν έχει τις ιαματικές πηγές. Θα πάμε από εδώ να δούμε τι έχει. Μέσα σε αυτά τα κτίρια αναβλύδανε λεφτά, νερά και κάνανε τα λουτρά τους. Αλλά δυστυχώς τα εγκαταλείψαμε. Έχει μείνει έξω μια πηγή, μικρή είναι η πηγή, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να πάμε να τη δούμε. Αλλά όλα τα άλλα τα έχουν εγκαταλείψει. Όπως βλέπουμε πίσω μου που είναι οι πηγές, φεύγανε τα νερά και καταλήγουν εδώ. Εξακολουθούν να καταλήγουν αυτήν εδώ τη θάλασσα. Αλλά όχι όπως πριν, όπως είπε και η κυρία. Πάμε να δούμε μια πηγή τώρα μικρή που υπάρχει.
αυτό ήταν το διπορικό που δυστυχώς δεν έχει τελειώσει. Ναι. Δυστυχώς με την έννοια ότι την επόμενη εβδομάδα υπάρχει και συνέχεια. Ο Πλάτωνας θα μας πάει παντού. Αυτό, αυτό είναι το καλό. Ναι, θα δούμε και άλλα μέρη της Ελλάδος, έτσι. Μια παρατήρηση όμως, ναι, έκανες για τον Πλάτωνα σαν το happy traveler, ναι, που, ναι, ταξιδεύει, ναι, ναι, παντού. Το είδα και στην προηγούμενη εκπομπή που φοράει δύο ζευγάρια γυαλιά. Ναι. Με το φανελάκι αυτό. Εντάξει, εσύ περνάς καλά, Πλάτων. Ναι. Αλλά βλέπουμε... Εμείς εδώ με τα κουστούμάκια μας, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και κρύο, όπως βλέπεις, είμαστε... Ναι. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε συνέχεια με τον Πλάτωνα Δενεζάκη. Πού αλλού, εδώ στο κανάλι 31, Extra Edition, την επόμενη Δευτέρα, όπως είναι. Ραντεβού... Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα, εδώ στο κανάλι 31. Από τον Γιώργο Τζανόπουλο και τον Μιχάλη Προφύρη. Ευχές για μια ευχάριστη βραδιά. Γεια σας.